το 7 μέρες TV και στον Γιάννη Βίτσα μίλησε σε συνέντευξη της η Δανάη Μιχαλάκη. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην εξέλιξη του ρόλου της στις αλλά και για το πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις της Δρόσος με τις αδερφές της στα νέα επεισόδια. Η Δρόσο εγκαταλείπει το Διαφάνη και ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει στην Αθήνα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δω και εγώ, γιατί δεν έχω ακόμα στα χέρια μου τα σενάρια για το πώς θα εξελιχθεί η ζωή της Δρόσου στην Αθήνα, σε ένα μέρος μακριά από το Διαφάνη και το προστατευμένο οικογενειακό περιβάλλον. Σίγουρα θα βιώσει συναισθήματα καινούργια που θα της προκαλέσουν νέες εμπειρίες, νέοι άνθρωποι, νέες καταστάσεις. Έτσι, όντως, παρά τη βαθιά επιθυμία της να κυνηγήσει το όνειρο της να ασχοληθεί με το τραγούδι, αφήνοντας γνωστές στο δουλάπι του χρόνου τις τραυματικές αναμνήσεις του χωριού, οι ανατρεπτικές συνθήκες της ζωής της τη φέρνουν στην τρούμπα, μίλησε μου για την ιδιαίτερη πορεία της ηρωίδας. Η Δρόσο πηγαίνει στην Αθήνα με πολλά όνειρα και φιλοδοξίες, έτσι ακριβώς όπως συμβαίνει με κάθε νέο άνθρωπο όταν τολμά να κάνει ένα καινούργιο βήμα στη ζωή του. Οι ανατροπές στη ζωή της θα είναι πολύ περισσότερες από όσες φαντάζεστε, αλλά δεν θα πω περισσότερα, επειδή η ιστορία της καλύτερο είναι να γραφτεί στη μικρή οθόνη έτσι ώστε να μην χάσει και τη μαγεία της. Θα καταφέρει να ξεφύγει από τις παγίδες εκεί. Η Δρόσο είναι ένα κορίτσι που λαχταρά να ζήσει τη ζωή του μέχρι την τελευταία σταγόνα της. Θέλει να φύγει από τα στενά όρια του χωριού της και να παλέψει για τα όνειρα της στη μεγάλη πόλη. Κάθε άνθρωπος στη ζωή του συναντά παγίδες, το θέμα είναι να έχει την ικανότητα να τις αποφεύγει, αλλά και να κάνει τα λάθη τη δύναμη. Θα επιστρέψει στο Διαφάνη. Αυτό δεν το γνωρίζω, μην ξεχνάτε ότι ακόμα το σενάριο γράφεται, οι ιστορίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και η πλοκή εξελίσσεται. Θα επισκεφτεί την Ελένη στη φυλακή. Ναι, φυσικά, μα, είναι η αδερφή της, είναι ένας άνθρωπος που αγαπά, ένας άνθρωπος που τη στήριξε ακόμα και στο λάθος της, ένας άνθρωπος που ήταν πάντα δίπλα της. Θα διεκδικήσεις το μέλλον από την Ασημίνα το παιδί της. Αλφα, εσύ το έχετε πάει πάρα πολύ μακριά, δεν ξέρω αν και οι ίδιοι σεναριογράφοι μας το έχουν σκεφτεί αυτό, γέλια. Facebook, Twitter.